Κύριο Δημήτρη Κερίδη. Ο κύριος Κερίδης είναι διεθνολόγος, πρώην υπουργός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, γεια σας. Καλησπέρα, τα γεγονότα δεν μας αφήνουν. Τελειώνει ο Ιούλιος και βλέπετε ότι οι διεθνείς εξελίξεις τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Έτσι είναι και υπάρχει και μια γενικευμένη ανησυχία. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κερίδη, τι σηματοδοτεί η δολοφονία και μάλιστα στην Τεχεράνη του Ισμαήλ Χανίγια και εάν εκφράζονται και αν πιστεύετε ότι οι φόβοι για μια γενίκευση του πολέμου είναι ουσιαστικοί, δηλαδή μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε τα απλά και τα σίγουρα. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία του Ισραήλ, το οποίο έχει επικηρύξει την ηγεσία της Χαμάς και έχει επιχειρήσει εδώ και αρκετό καιρό να εξαρθρώσει την ηγετική ομάδα. Το κάνει τώρα και μάλιστα το κάνει στην καρδιά του μεγάλου εχθρού του στο Ιράν την ώρα που εκεί γιορτάζουν την ορκομοσία του νέου Προέδρου του Ιράν μετά τις εκλογές και μάλιστα με τριοπαθούς, στέλνοντας ένα μήνυμα περαιτέρω έντασης να πούμε σε όλη την περιοχή. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει το Ισραήλ. Προφανώς το ίδιο δεν παραδέχεται κάτι τέτοιο, ούτε έχει επιβεβαιώσει αυτό που οι περισσότεροι πιστεύουν, νομίζω, όχι μόνο στο Ιράν και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Δεν παραδέχεται, αλλά δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει. Το έχει κάνει και στο παρελθόν. Το έκανε πρόσφατα και με ηγέτη της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, στην Νότιο Βηρυτό. Και τώρα αναμένεται η απάντηση, αν θα υπάρξει απάντηση από τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο για το προηγούμενο χτύπημα από τη Χαμάς. Πάντως δηλώνει ότι δεν θα μείνει ατιμόρητη η άνανδρη πράξη. Με αυτό απειλεί η Χαμάς, ενώ ο Αγιατολλάχ Χαμενεΐ λέει ότι είναι υποχρέωσή μας να εκδικηθούμε το αίμα που χύθηκε στο έδαφος του Ιράν. Είναι φράσεις που προκαλούν, το θέμα είναι αν θα περάσει στην πράξη, στο πεδίο το Ιράν. Ναι, κοιτάξτε, είναι τα μεγάλα λόγια, προφανώς. Υπάρχει αυτό σε επίπεδο λόγου. Έχουν και μια κοινή γνώμη στο εσωτερικό που πρέπει να ικανοποιήσουν. Στο παρελθόν, ωστόσο, το Ιράν έχει δείξει μια σχετική αυτοσυγκράτηση. Αν και τελευταία φορά, να θυμίσουμε τον περασμένο Απρίλιο, όταν πάλι χτυπήθηκαν κάποιοι δικοί του στόχοι στην Συρία. Έτσι, υπήρξε η απάντηση, η γνωστή πυραυλική επίθεση τότε και η ανταπάντηση βεβαίως του Ισραήλ. Έχουμε μια πάρα πολύ έκριθμη κατάσταση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και μεγάλη ανησυχία και παρέμβαση της Αμερικής, η οποία οδεύει προς τις εκλογές. Το Δημοκρατικό Κόμμα, να θυμίσουμε, έχει διχαστεί από το ζήτημα του πολέμου στην Γάζα. Το τελευταίο που θέλει η Καμάλα Χάρις είναι περισσότερη ένταση στην περιοχή που θα έχει αντίκτυπο άμεσο στο εσωτερικό, διότι υπάρχουν οι αραβόφωνοι ψηφοφόροι σε κρίσιμες πολιτείες όπως το Μίσιγκαν για παράδειγμα και βεβαίως το πολύ ισχυρό, η πολύ ισχυρή εβραϊκή ψήφος από την άλλη μεριά. Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει ένα σημαντικό ζήτημα στο εσωτερικό του, πέραν των άλλων. Κύριε Κερίδη, μιας και το είπατε, είναι σε θέση η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν αυτοσυγκράτηση στο Ισραήλ? Διότι έχω μπροστά μου το περιοδικό Der Spiegel. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν το Ισραήλ σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Τι σηματοδοτεί αυτό? Προφανώς είναι μια συζήτηση, μια κουβέντα στη λογική της αποτροπής. Να αποτρέψει κάποιες εξελίξεις οι οποίες θα προκαλέσουν περαιτέρω πρόβλημα, θα διευρύνουν την κρίση. Ωστόσο, θα μπορούσε να επισημεί κάτι τέτοιο. Και επίσης, στον Der Spiegel διαβάζω ότι η Ρωσία κάνει λόγο για απαράδεκτο πολιτικό φόνο. Όλα αυτά, αν τα δει κανείς έτσι με μια διευρυμένη οπτική, θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμα και παγκόσμια ανάφλεξη. Κοιτάξτε, κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει για την πολύ στενή σχέση της Αμερικής με το Ισραήλ, η οποία είναι διακομματική, περιλαμβάνει και τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς, παρά τις όποιες αντιρρήσεις της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών τελευταία και κάποιων στη νεότερη γενιά της Αμερικής.
Είναι κάτι το οποίο υπάρχει από το 1967 και μετά. Είναι ένα από τα θέσφατα, τα δόγματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, η εγγύηση ασφαλείας την οποία παρέχουν οι Αμερικάνοι, και το δείχνουν αυτό με τα δισεκατομμύρια όπλα και βοήθεια την οποία έχουν δώσει και τώρα και μετά τις 7 Οκτωβρίου και, και τον πόλεμο στην Γάζα. Τώρα, η Ισραηλινή ηγεσία, ο Νετανιάχου, έχει την ικανότητα να παρακάμπτει ακόμα και προέδρους και να συνομιλεί απευθείας με το Κογκρέσο. Το είδατε αυτό και στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, όπου έγινε δεκτός με τα δαθνών με χειροκροτήματα στο Κογκρέσο, με χειροκροτήματα, ασταμάτητα χειροκροτήματα. Έτσι, κυρίως από τους Ρεπουμπλικάνους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Δημοκρατικοί δεν θα λυπόνταν αν έφευγε ο Νετανιάχου και αντικαθίστανταν από κάποιον στα αριστερά του, να πούμε, όπως ο Μπένι Γκάντς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στηρίζουν το Ισραήλ, αλλά ότι έχουν κάποια ζητήματα με τον Νετανιάχου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως εν τέλει, και αυτό είναι που μετράει, η στήριξη είναι δεδομένη. Mm-hmm. Τώρα, η Μέση Ανατολή είναι η μαμή της ιστορίας, αν θέλετε τη γνώμη μου. Είναι εκεί που το διεθνές σύστημα είναι το πιο αδύναμα θεσμοποιημένο. Είναι εκεί όπου έχουμε τους πάρα πολλούς πολέμους, εμφυλίους, συγκρούσεις. Το είδαμε στην Ιεμένη, στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, τώρα στον Λίβανο. Είναι εκεί όπου η ανακατάταξη ευρύτερη του διεθνούς συστήματος, γιατί ζούμε σε μια περίοδο μετάβασης ισχύος. Φεύγουμε από την Pax Americana, από την μονοκρατορία, και περνάμε σε έναν πολυπολικό κόσμο που νέες δυνάμεις αναδεικνύονται, κατεξοχήν η Κίνα, αλλά όχι μόνο, βεβαίως και η Ρωσία και άλλοι παίκτες. Η Ρωσία έκανε την παρέμβασή της στη Συρία. Αν υπάρχει σήμερα ο Άσαντ, είναι χάρη στην ρωσική επέμβαση μετά το 2015. Άρα η Μέση Ανατολή, η οποία έχει μια εθραυστότητα, είναι μια πολύ εύθραυστη περιοχή και δεν μπόρεσε να σταθεροποιηθεί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και παραμένει δέσμια έτσι δεκαετιών κρίσεων, με κυριότερη το Παλαιστινιακό, είναι εκεί όπου όλες οι αντιφάσεις, όλα τα προβλήματα του διεθνούς συστήματος έρχονται και χτυπούν. Είναι μια περιοχή πολύ κοντά μας. Εμείς είμαστε ακριβώς στα όρια μεταξύ δυτικού κόσμου από τη μια και Μέσης Ανατολής από την άλλη. Μας επηρεάζει άμεσα και σε θέμα άμεσα ασφάλειας και στο προσφυγικό και νέα κύματα τα οποία μπορεί να έρθουν και στην άνοδο της τιμής του και στο οικονομικό θα έλεγα, γιατί πέρα από μια γενίκευση του πολέμου, πέρα από τα θύματα, τα ανθρώπινα θύματα, θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες και στην παγκόσμια οικονομία, έτσι. Απολύτως. Και το έχουμε δει αυτό και στο παρελθόν. Να πούμε κάτι, ότι μόνο οι επιθέσεις των Χούτι, πραγματικές ή λιγότερο πραγματικές, έχουν εκτρέψει το 80% της κυκλοφορίας των πλοίων από το Σουέζ περιμετρικά της Αφρικής. Αυτό από μόνο του έχει εξαπλασιάσει το κόστος μεταφοράς. Βεβαίως η Ελλάδα ωφελείται γιατί έχει τον εφοπλισμό από τη μια. Από την άλλη όμως οι τιμές στα προϊόντα, γιατί κάποιοι προσπαθούν να δούνε γιατί υπάρχει αυτός ο πληθωρισμός, αυξάνονται αναγκαστικά. Τώρα, κύριε Κερίδη, το είπατε στο ξεκίνημα της εκπομπής, της συζήτησής μας, θα απαντήσει το Ιράν και με ποιο τρόπο θα απαντήσει, αν απαντήσει. Ναι, κοιτάξτε, το Ιράν... Αν είναι μια λελογισμένη εντός εισαγωγικών απάντηση στα εδώ πλαίσια της αυτοσυγκράτησης ή όχι. Κοιτάξτε, το Ιράν εξέλεξε έναν μετριοπαθή πρόεδρο. Παρά τους περιορισμούς του Ισλαμικού καθεστώτος και παρά τις προσπάθειες των μουλάδων, ο Ιρανικός λαός προσήλθε εν τέλει στην κάλπη και εξέλεξε τον αντίπαλό τους, στέλνοντας ένα μήνυμα μιας προσπάθειας συνεννόησης με τη Δύση. Το Ιράν έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τις κυρώσεις. Υπάρχει μια νεότερη γενιά Ιρανών. Να πούμε ότι το Ιράν έχει κοντά στα 100 εκατομμύρια. Τα 60 εκατομμύρια από τα 100 δεν έχουν ζήσει την Ισλαμική Επανάσταση. Είναι άνθρωποι κάτω των 35. Το 1979. Φεβρουάριο του 1979, όταν τις θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι αυτές τις δραματικές σκηνές. Αγιατολά Χομεϊνί. Να κατεβαίνει το αεροπλάνο της Air France στην Τεχεράνη και να γίνεται παλαϊκά δεκτός από εκατομμύρια πραγματικά τότε Ιρανούς που πανηγύριζαν, δεν ήξεραν τι τους περιμένει. Πολλοί από αυτούς
Στην πορεία μάλλον ταλαιπωρήθηκαν, εννοώ για τους φιλελεύθερους, τους κομμουνιστές και τους άλλους, οι οποίοι όλοι μαζί θεώρησαν τότε σύμβολο της αντίστασης ενάντια στο Σάχη. Αλλά αυτά είναι μιας άλλης εποχής που δεν αφορά την πλειοψηφία των Ιρανών. Άρα λοιπόν περιμένουμε κάποια απάντηση και σε ποιο επίπεδο από το Ιράν. Εάν υπάρξει απάντηση, θα κοπούν τα φτερά του νέου Προέδρου πριν καν φτερουγήσει από τους σκληροπυρηνικούς της Τεχεράνης. Και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτό τον εσωτερικό αγώνα στο εσωτερικό εκεί του Ιράν. Νομίζω ότι κάτι θα υπάρξει. Θα το δούμε αυτό. Για να περιοριστεί και ο νέος Πρόεδρος στα ανοίγματα τα οποία θα ήθελε να κάνει προς τη Δύση και κυρίως την Αμερική. Ναι. Και να κλείσουμε λίγο με την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα εντός Ισραήλ. Είναι προφανές, και αυτό το υπενυχθήκατε στο ξεκίνημα, ότι ο κύριος Νετανιάχου παίρνει πόντους από αυτή την επιτυχία σε σχέση με τον Ισμαήλ Χανίγια. Αυτό τι σημαίνει? Είχε ορκιστεί ούτως ή άλλως από τις 7 του Οκτώβρη ότι ο στόχος του είναι να εξοντώσει, είναι η εξόντωση της ηγεσίας της Χαμάς. Πολιτικά στο εσωτερικό του Ισραήλ τι σημαίνει αυτό το γεγονός? Δεν υπάρχουν φίλοι της ηγεσίας της Χαμάς στο εσωτερικό του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου το πιστώνεται αυτό. Και αν θυμάμαι καλά, υπήρχε μια ταινία κάποτε στο Hollywood, Too Hard to Die, πολύ σκληρός για να πεθάνει. Του Νετανιάχου του έχουν γράψει πολλούς πολιτικούς επικίδιους. Φαίνεται όμως ότι ανθίσταται. Η Κνεσέτ πάει σε διακοπές. Ναι, είναι ο Μπρους Γουίλης του Ισραήλ δηλαδή, αυτό μου λέτε. Ναι. Και θα του άρεσε και του ίδιου, διότι και ο ίδιος αυτό το μάτσο tough look, να πούμε, προβάλλει. Ότι εγώ είμαι εδώ για να σας προστατεύσω, ο μόνος. Κοίταξε, το Ισραήλ έχει πάει πολύ δεξιά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχει καταρρεύσει η παλιά αριστερά. Η αριστερά εκείνη που το δημιούργησε, να πούμε, τη δεκαετία του 50 και του 60, του Μπεν Γκουριόν και των επιγόνων του, της Γκόλντα Μάγερ. Τώρα κυριαρχεί το Λικούτ και η δεξιή του σύμμαχοι, με ένα πολύ αποδυναμωμένο αριστερό έτσι, κομμάτι και ένα κέντρο, το οποίο ενδεχομένως να δώσει την εναλλακτική. Ο Νετανιάχου δεν είναι δημοφιλής. Έχει πλέον χρεωθεί την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Όμως καταφέρνει να συνεχίζει να ισορροπεί και να έχει μερικές μικρές νίκες. Περιμένει, μ' ακούτε? Ναι, μια χαρά. Ναι, περιμένει τον Τραμπ. Περιμένει τις αμερικανικές εκλογές για να μπορέσει να ξεφύγει από την όποια πίεση είχε μέχρι τώρα από τον Biden και την αμερικανική κυβέρνηση. Να σας ρωτήσουμε, το χτύπημα που έγινε στην Τεχεράνη με αποτέλεσμα την δολοφονία του Χανίγια έρχεται λίγο μετά από το χτύπημα στην Βηρυτό. Αυτό πώς το εξηγείτε και αν σηματοδοτεί, για παράδειγμα, ότι στο παιχνίδι πια το πολιτικό, το στρατιωτικό, μπαίνει για τα καλά και ο Λίβανος? Ναι, και αυτό είναι το επικίνδυνο. Ο Λίβανος είναι μια πολύ εύθραυστη χώρα, όπως ξέρετε, με 17 διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες, χωρίς την ουσία κράτος. Δεν υπάρχει λιβανέζικο κράτος. Υπάρχει ένας υποτυπώδης λιβανέζικος στρατός και από εκεί και πέρα η Χεσβολά είναι κράτος εν κράτη, με δικιά της ένοπλη ομάδα. Ελέγχει κυρίως την νότια μεριά του Λιβάνου σχεδόν απόλυτα. Και όλοι φοβούνται μία εισβολή του Ισραήλ, όπως το έκανε το 82. Πάλι εμείς το θυμόμαστε οι παλαιότεροι, με την PLO και τον Γιασέρ Αραφάτ τότε ταμπουρωμένο στην Βηρυτό και εν τέλει αναγκασμένο να φύγει για την Τίνιδα και μάλιστα με ελληνικά πλοία. Να θυμηθούμε το καλοκαίρι του 82, επί Ανδρέα Παπανδρέου. Κάτι αντίστοιχο, το οποίο θα περιπλέξει έτσι περαιτέρω την κατάσταση. Υπάρχουν αυτοί στην Ισραηλινή κυβέρνηση οι οποίοι θεωρούν ότι ήρθε η ώρα να τελειώνουμε όχι μόνο με τη Χαμάς, αλλά και με την Χεσμπολά και να δημιουργήσουμε μια περίμετρο ασφαλείας γύρω από το Ισραήλ. Δεν το αποκλείεται, μια νεκρή ζώνη ενδεχομένως. Δεν αποκλείεται. Να θυμίσουμε ότι 300.000 Ισραηλινοί στο βόρειο Ισραήλ συνεχίζουν να μένουν σε ξενοδοχεία νοτιότερα. Σωστά. Δεν μπορούν να είναι στα σπίτια τους. Σωστά. Ναι. Πάντως δεν το αποκλείεται μια γενίκευση της κρίσης, μια διάχυση της κρίσης, μια γενίκευση του πολέμου.
Υπάρχει αυτός ο φόβος, ο πολύ μεγάλος φόβος, και κάποιοι θα το θέλανε, διότι θέλουν αυτή την αναταραχή. Ελπίζω να επικρατήσουν οι δυνάμεις της σοφροσύνης και η αμερικανική διπλωματία, η οποία θα κάνει ό,τι μπορεί για να το αποφύγει εν όψη, επαναλαμβάνω, και των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου. Κύριε Κερίδη, θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση και τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τέλειωσαν οι μπαταρίες στο ακουστικό. Να είστε καλά. Εντάξει, οι δικές μας δεν τελειώνουν ποτέ όμως. Ναι, ναι. Έχω την αίσθηση ότι θα τα ξαναπούμε. Ναι, και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Οπότε δεν λέμε καλές διακοπές. Πάμε στο Ισραήλ τώρα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κερίδη. Θα συναντήσουμε τον